Αντώνη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Προβληματισμένος. Κάνει ομάδα κυνηγών, έχει πάρει μπεκατσοκτόνο, ναι. Έχει πάρει κοτσιφοκτόνο και έχει πάρει και ψαροτουφεκά. Ναι, τι να κάνω. Φτιάχνει το κυνηγό σκεφής. Έχω καταλάβει ότι μέσα στους δύο κάτι παίζει. Έπαιζε πολύ χοντρά πέρσι και βλέπω ότι συνεχίζει αυτό ήταν και φέτος. Υπάρχει... Όχι, παιδιά, έχετε συγγνώμη, σας βλέπω backstage από πίσω. Κάθε φορά κοιτάζεστε ο ένας με τον άλλο έτσι. Κάνετε αυτή την κίνηση, έτσι, δηλαδή κοιτάει ο ένας και κάνει κάτι τέτοια. Μιλάω και είμαι το παιχνίδι, να ξέρεις. Γλεντάτε ο ένας τον άλλο, παιδιά, εγώ αυτό καταλάβω. Για να εσύ το γλεντάω. Εγώ όχι, γιατί είναι γιοντάρι. Περνάμε ωραία, περνάμε πολύ. Καλά, εννοείται. Που έχουμε πολύ ειδικές περιπτώσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν και μέχρι τώρα θα τολμήσω να πω ότι ο μέσος όρος ίσως ήταν λίγο καλύτερος ο περσινός. Αλλά φέτος οι ξεχωριστές στιγμές που έρχονται στο Voice και τα ξεχωριστά παιδιά που έρχονται στο Voice είναι πραγματικά ανεπανάληπτα. Για να δούμε. Άιντε. Άιντε! Και η Μελίνα φέτος είναι πολύ δυνατή. Η Μελίνα καταρχάς είναι η ίδια πιο ανεβασμένη. Σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα, τη βλέπω, δεν μασάει. Είναι ανεβασμένη, κάθεται πάνω στην καρέκλα, όχι... Λέγανε στα καμαρίνια πριν αυτή και ο Φαλάκρας ότι φέτος σκίζουν οι δυο τους. Αν λέω τώρα να ξέρεις. Λάβει ο ένας, ξυλώνει ο άλλος. Ακολουθήστε μας στα social media του The Voice.